Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε στο Πετάρτας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου η ημέρα φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης. Η 19η Απριλίου, ημέρα θανάτου του Λόρδου Βίρονα, καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα ως ημέρα φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από σχετική πρόταση του τότε Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Δημήτρη Χιούφα, προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών και νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Οι εκδηλώσεις διεξάγονται στις έδρες των ομών και των επαρχιών και περιλαμβάνουν τέλεση δοξολογίας, τέλεση δοξολογιών, εκφώνηση ομιλιών και κατάθεση στεφάνου. Ο ποιητής και φιλέλληνας Λόρδος Βίρον υπήρξε υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένας από τους πρώτους που ύψωσαν τη φωνή τους κατά της κλοπής των γλυπτών του Παρθενών από τον Έλγιν. Στην ποιησή του περιέχονται ισχυρά μηνύματα κατά των φυλετικών διακρίσεων, εναντίον κάθε τυραννίας και υπέρ της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο. Η μνήμη του Λόρδου Βίρονα παραμένει ζωντανή και το μήνυμά του διαχρονικό. Αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας και ταυτόχρονα απέδιδε στον εαυτό του τον τίτλο πολίτης του κόσμου, συνδυάζοντας το φιλελληνισμό με την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών. Στην εκδήλωση για την ημέρα φιλελληνισμού στο Πετάρτα στην περιφέρεια Ηπείρου, εκπροσώπησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δίνος Παπαδημητρίου, ενώ παρέστησαν ο Δήμαρχος Νικολάος Κουφάς Στάθης Γιαννούλης, εκπρόσωποι των αρχών της Άρτας και πολίτες. Η εκδήλωση ξεκίνησε με επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, χωροστατούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Άρτας κυρίου Καλλινίκου, ενώ στην ημέρα του φιλελληνισμού αναφέρθηκε με ομιλία του εκπαιδευτικού Στάθης Κακαριάρης. Όταν σύμπαντο του Σοκράτη συνέλθουν και τη δίωση του Παρθενίου Λίγη και των όλων των το εκάστοτε έθνη τη Αγία Οκκλησία Δέμενο, το δέο τη ευαίσθημο έθνο, εξαιρέτω και ευεργετή σα την επίγνωση τη αληθία από τα εσάντα και προ το χώρο τη αληθού ημών πίστεω καθοδηγή σα, εξαρτούμε μεγάλο τη Εκκλησία Πατέρα και τη Δασκάλου Σαντίτσα, πρόσθεσε τα σε ευχαριστήριου ημών δηλήσει, επειδή ευσήμων τάφη τελετή, ενία γνώμονα κλείνουμε έτσι την καρδία μου, τον δωρεό πρότυπο από σεβαστού, τιμώντα ευπλεή πλέγγυνα, ίχνε, εγκαιρεί εθνικών δοκιμασιών, συγγονίστα των ημίων των καλών και τίμιων και εθνοσωτήριων αγώνων. Σα σήμερα στι 19 Απρίλη του 1824, άφησε την τελευταία του πνοίου ο Λόρδος Βίρονας, ένα μεγάλο ευπλέγγυνα του Λυσοδοτού. Γι' αυτό την ημέρα αυτή η Ελληνική Βουλή με ΦΕΚ την όρισε ως πανεγκίνια ημέρα του ελληνισμού. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στους εθελοντές φιλέλληνες και στη μάχη του Πέτρα, όπου εδώ ενσαρκώθηκε η ιδέα μου. Συμπληρώνεται φέτος 196 χρόνια από την αποφράδα εκείνη η μέρα, όπου μια χούφτα φιλέλληνες και άλλοι τόσοι Έλληνες του τακτικού στρατού, καθώς και άλλα άτακτα σώματα Ελλήνων πολεμιστών, αντιστάθηκαν τον ιερό αυτό χώρο του Πέτρα, σε μια πανίσχυρη στρατιά αποτελούμενη από καλά εξοπλισμένους 8.000 Τούρκους στρατιώτες του Πουσταχή και του Ισμαήλ Γιάσα. Πριν προβούμε στην εξιστόρηση όμως των γεγονότων της πολιτικής αυτής μάχης, θα ήθελα να κάνω καταρχήν μια ιδιαίτερη αναφορά και να δώσω έμφαση στους φιλέλληνες, οι οποίοι θυσιάστηκαν στο ιερό αυτό θυσιαστήριο του ιστορικού Πέτρα, και με πολύ λίγα λόγια να εξηγήσω συγχρόνως το φαινόμενο αυτό που ονομάστηκε φιλελληνισμός. Το φαινόμενο του φιλελληνισμού, που ολοένα αναπτύσσεται στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, έφτασε στην πλήρη έκφρασή του με το μεγάλο ξεσηκωμό των Ελλήνων του 1821. Η τόση διαδεδομένη αρχαιολατρεία και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους απογόνους των αρχαίων κατοίκων της Ελλάδας είχε ήδη αρχίσει από την εποχή της Αναγέννησης, όπου το νέο πνεύμα που είχε συνείδηση τη συγγένειά του με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα στράφηκε αρχικά προς την αρχαιότητα, παρόλο και γεμάτη πάθος ορμή του προς τον έργο. Στη συγκινητική αυτή κίνηση προς την Ελλάδα ήρθε να προσθεθεί ένας ενθουσιασμός πολύ πιο συγκεκριμένος, στον οποίο προκάλεσε η πράξη και ο σκληρός αγώνας του ίδιου του ελληνικού λαού, που από πολύ παλιά έβαζε ως πρωτακτική αξία την ελευθερία. Αυτή η πράξη πήρε νέες, μεγαλύτερες διαστάσεις στα μάτια των καταπιεσμένων λαών, αλλά και ορισμένων κοινωνικών ομάδων που έβλεπαν στον ελληνικό αγώνα την έκφραση των δικών τους προβλημάτων. Έτσι, κατά την περίοδο αυτή, πολλαπλασιάζονται συνεχώς οι επιτροπές στην Ευρώπη και
και στα σωματεία που η δράση τους καλύπτονταν, καλύπτοντας καμιά φορά και τους πολιτικούς τόπους, απέβλεπε γενικά στην αναπτύσσιση του ανθρώπου κόσμου. Οι οργανώσεις αυτές, τα λεγόμενα κουμιτάτα, δεν άρχισαν να δείξουν το ενδιαφέρον τους προς το μαχόμενο γενικό έθνος. Και μάλιστα, ο πρώτος του σκοπός τους ήταν η περίθαλψη των Ελλήνων προσφύγων. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσών των Φιλελλήνων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δίνος Παπαδημητρίου ως εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. Ο Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά κ. Ευστάθιος Γιαννούλης. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρτεών, κ. Ηλίας Σερβετάς, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου. Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Άρτας. Ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας. Την ευκαιρία της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Νικολάος Κουφά Στάθης Γιαννούλης τόνισε ότι ο εορτασμός της ημέρας φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης στο ΠΕΤΑ Άρτας, τόπο θυσίας των φιλελλήνων κατά την Επανάσταση του 1921, αναδεικνύει τα σημαντικά μηνύματα του φιλελληνισμού που παραμένουν ζωντανά και εξαιρετικά επίκαιρα μέχρι και σήμερα. Η 19η Απριλίου είναι η ημέρα θανάτου ενός μεγάλου φιλέλληνα, του Λόρδου Βίρονα. Έχει καθιερωθεί με προεδρικό διάταγμα το 2008 ως ημέρα φιλελληνισμού και παγκόσμιας αλληλεγγύης. Είμαστε εδώ σε μια στον τόπο θυσίας, θα έλεγα, των φιλελλήνων, για να τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Είναι μια συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Ηπείρου, μια εκδήλωση της περιφέρειας, θα έλεγα, που εμείς ζητήσαμε να γίνεται εδώ στο ΠΕΤΑ, στον τόπο θυσίας των φιλελλήνων, για να τους τιμούμε όσο το δυνατόν συχνότερα και να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Ένας από αυτούς ήταν και ο μεγάλος αυτός ευγενής Λόρδος Βίρονας, ο οποίος με τα ποίηματά του και με όλα αυτά τα ιδιώδη που πρέσβευε εκείνη την περίοδο, ξεσήκωνε όλον τον ελληνισμό κατά των Τούρκων. Τα μηνύματά του είναι επίκαιρα ακόμη και σήμερα, μηνύματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλλαγής των λαών.